όπως είπατε και εσείς, ανώτατη σχολή παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. ΑΣΠΕΤΕ. Πρόκειται για ένα πολύπαθο ίδρυμα, κύριε Υπουργέ, το οποίο διαχρονικά στην 60χρονη λειτουργία του έχει υποστεί και αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα βέβαια, όλες τις συνέπειες της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Η τελευταία από αυτές τώρα τις συνέπειες, και ίσως η χειρότερη, είναι το γεγονός ότι η σημερινή ΑΣΠΕΤΕ αποτελεί το μοναδικό ίδρυμα της χώρας, το οποίο έχει απομείνει να λειτουργεί στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης μετά από την πρόσφατη κατάργηση των ΤΕΙ. Πρακτικά δηλαδή η ΑΣΠΕΤΕ παραμένει ξεκρέμαστη και μένει αποκλεισμένη από τον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Και σήμερα, μετά από ένα γνωστό κύκλο ανωτατοποιήσεων εντός πολλών εισαγωγικών, μετά από τα γνωστά επίσης σχέδια Αθηνά, μετά τις πανεπιστημιοποιήσεις, όλα αυτά δηλαδή τα οποία έπραξαν τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις, σήμερα η ΑΣΠΕΤΕ κινδυνεύει πραγματικά να υποβαθμιστεί σε ένα ίδρυμα παροχής διετών ή τριετών καταρτήσεων. Σήμερα, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου της Παιδείας, σχετικά με τον νέο νόμο που ετοιμάζεται για την ανώτατη εκπαίδευση, ο κίνδυνος αυτός για την ΑΣΠΕΤΕ δεν είναι φανταστικός. Είναι υπαρκτός και να γιατί. Πρώτον, η παιδαγωγική επάρκεια, κύριε Υπουργέ, την οποία η ΑΣΠΕΤΕ προσφέρει στις σπουδές της, την έχει στο πρόγραμμα των σπουδών της, έχει ήδη αφαιρεθεί από τους προπτυχιακούς κύκλους πολλών πανεπιστημιακών τμήματων και αποτελεί εδώ και καιρό ένα εμπορεύσιμο εκπαιδευτικό προϊόν, ιδιαίτερα μάλιστα ακριβό. Και δεύτερον, το οικόπεδο και οι υποδομές της ΑΣΠΕΤΕ, ακριβώς δίπλα από το Υπουργείο Παιδείας, είναι ενταγμένες από το 2012 ακόμα, από το δεύτερο δηλαδή μνημόνιο, είναι ενταγμένες στο ΤΑΙΠΕΔ. Κάτι που σημαίνει ότι στην πράξη είναι υπονομευμένες όλες οι στοιχειώδεις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες αυτού του Ιδρύματος. Με βάση τα παραπάνω τώρα, σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε εσείς και η κυβέρνησή σας, προκειμένου η ΑΣΠΕΤΕ, αυτή η σχολή, να ενταχθεί στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Και εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε ως αυτόνομο ίδρυμα, είτε εντασσόμενη ως αυτόνομη σχολή σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ εν προκειμένου. Να απονέμει βεβαίως αντίστοιχα πτυχία πανεπιστημιακού επίπεδου με κατοχυρωμένα βεβαίως όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα. Να διατηρηθεί, και αυτό είναι κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, ο διπλός χαρακτήρας της ΑΣΠΕΤΕ και του μηχανικού και του εκπαιδευτικού. Να διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η απονομή της παιδαγωγικής επάρκειας προπτυχιακά, ενταγμένη δηλαδή στο πρόγραμμα σπουδών χωρίς δίδακτρα ή άλλες προϋποθέσεις, και φυσικά να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις σε μόνιμο διδακτικό και λοιπό προσωπικό και για τη σχολή αυτή, όπως και για όλες τις πανεπιστημιακές σχολές, οι οποίες υποφέρουν από την έλλειψη προσωπικού, τις υποδομές, τα εργαστήρια, τα αναβαθμισμένα ενιαία προγράμματα σπουδών και τέλος, να δοθούν εδώ και τώρα, και αυτό είναι κρίσιμο, να δοθούν εδώ και τώρα οι εκτάσεις από το ΤΑΙΠΕΔ πίσω στο ίδρυμα αυτής της σχολής. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε, για την ερώτησή σας. Είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, αν δεν κάνω λάθος, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, που μου είχατε υποβάλει σχετική ερώτηση. Και εκεί είχα επισημάνει, και είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό, ότι η ΑΣΠΕΤΕ παρέμεινε εκτός πανεπιστημιακού τομέα επί θητείας κυρίου Γαυρόγλου, του προηγουμένου Υπουργού Παιδείας. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τη θέση που είχε τότε η Νέα Δημοκρατία, που ήταν εναντίον όλων αυτών που συντελέστηκαν επί Υπουργείας του κυρίου Γαυρόγλου, η μη πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΕΤΕ δεν οφείλεται στην παρούσα κυβέρνηση, αλλά στις επιλογές που έγιναν τότε. Επίσης, ορθώς επισημάνατε ότι το πτυχίο το οποίο χορηγούν τα τμήματα της ΑΣΠΕΤΕ
παρέχει, δεν είναι μόνο τεχνολογικής κατευθύνσεως, παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ είναι και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, το οποίο είναι αντίστοιχο και ισότιμο με αυτά των ΤΕΙ, και το ερώτημα είναι τι γίνεται τώρα που δεν υπάρχουν ΤΕΙ πλέον στη χώρα. Σας είχα αναφέρει και τότε, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, ότι είχα συναντηθεί με εκπροσώπους της ΑΣΠΕΤΕ και με τη διοίκηση της ΑΣΠΕΤΕ. Και έκτοτε έχω συναντηθεί και άλλες φορές και με αποφύτους της ΑΣΠΕΤΕ, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι γιατί ενδιαφέρονται για τη μητέρα σχολή τους. Και περιμένουμε να δούμε συνολικά τι θα κάνουμε με τον πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας. Υπάρχει μία απόφαση, η οποία βγήκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2021, η οποία προτείνει η ΑΣΠΕΤΕ να ενταχθεί ως μονοτιματική σχολή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Σχολή Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Επιστημών». Και η πρόταση συνεχίζει ότι οι απόφοιτοι της σχολής αυτής θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ως καθηγητές στις βασικές ειδικότητες τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως είναι τώρα δηλαδή, εκπαιδευτικοί ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, μηχανολόγοι, πολιτικοί, μηχανικοί. Και αυτή ως διαχωρισμός θα γίνεται μετά από το δεύτερο έτος και μετά. Και προτείνει επίσης να υπάρξουν και περισσότερες κατευθύνσεις, αποκαλεί ροές η απόφαση της ΑΣΠΕΤΕ, μέσα στο ΕΚΠΑ. Ο προβληματισμός ο οποίος υφίσταται ως προς την πρόταση είναι ότι έχουμε ένα πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ, το οποίο δεν έχει πολυτεχνική διάσταση, διότι η ΑΣΠΕΤΕ έχει δύο πόδια. Είναι το παιδαγωγικό και είναι και το πολυτεχνικό. Στο νομό Αττικής, τον πολυτεχνικό τομέα τον θεραπεύουν δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα. Περισσότερο από μια εκατονταετία το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν έχει τέτοια παράδοση και προβληματίζει ως προς την πρόταση αυτή κατά πόσον θα πρέπει να ανοίξουμε σε ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει τέτοια παράδοση μια τέτοια κατεύθυνση. Αλλά στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ περισσότερο σε ορισμένα άλλα θέματα σχετικά με την ΑΣΠΕΤΕ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δελή. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε ξανασυζητήσει το θέμα, σωστά είπατε κι εσείς. Ήταν τέλη του Μάρτη και μετά από 8 μήνες επανερχόμαστε. Ακριβώς επειδή τότε δεν δόθηκαν ουσιαστικά απαντήσεις. Είχατε πει ότι βρίσκεστε σε διερευνητικές επαφές με τους υπεύθυνους της σχολής. Δεν αποφύγατε να μιλήσετε τότε για τα σχέδια και τις προθέσεις της κυβέρνησής σας, επικαλούμενος τότε τις διαβουλεύσεις σας με τη διοίκηση της σχολής. Σήμερα επιχειρήσατε να δώσετε μια απάντηση. Ελπίζουμε στη δευτερολογία σας να είστε πιο συγκεκριμένος. Αναφέρατε την πρόταση της ΑΣΠΕΤΕ, τη γνωρίζουμε, της διοίκησης της σχολής. Αναφέρατε τους προβληματισμούς σας, δεν μας είπατε τι σκοπεύετε να πράξετε, γιατί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρός, πλησιάζουμε. Το εντάσσετε βεβαίως και εσείς στην συνολική αναμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Και ως προς το ζήτημα που αναφέρατε σχετικά με τον τεχνικό χαρακτήρα μάλλον του ΕΚΠΑ, μάλλον με τον μη τεχνικό χαρακτήρα του ΕΚΠΑ, εντάξει, αυτό είναι πιθανά αυτό να αποτελέσει και εμπλουτισμό του ΕΚΠΑ. Δεν ξέρω ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι να ληφθεί η πολιτική απόφαση έτσι ώστε να ενταχθεί αυτή η σχολή οργανικά σε ένα πανεπιστήμιο. Ξέρετε, βρεθήκαμε χτες, κύριε Υπουργέ, στην ΑΣΠΕΤΕ και συναντηθήκαμε και με τη διοίκηση της σχολής, συναντηθήκαμε και με τους φοιτητές, με τα παιδιά και τη δική τους αγωνία, μεταφέρουμε σήμερα εδώ με την ερώτησή μας, την αγωνία τους για τις σπουδές τους, για το μέλλον τους. Μας είπαν επίσης ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία υποβαθμίζουν τη λειτουργία αυτής της σχολής. Υπάρχουν απαρχαιωμένες εργαστηριακές υποδομές,
υπάρχει μια γενικότερα μια εικόνα υποσυντήρησης των συγκεκριμένων κτηριακών εγκαταστάσεων. Υπάρχουν τραγικότατες ελλείψεις μόνιμων καθηγητών, οι οποίοι υποκαθίστανται συνήθως από συμβασιούχους, οι οποίοι προσλαμβάνονται επίσης συνήθως με μεγάλη καθυστέρηση σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. Και βεβαίως η εφαρμογή πέρυσι της ελάχιστης βάσης εισαγωγής είχε ως αποτέλεσμα φέτος να μειωθούν δραστικά οι επιτυχόντες σε αυτή τη σχολή. Αν συνυπολογίσουμε τώρα και το νέο τοπίο που θα διαμορφωθεί μετά τις αποφάσεις που λαμβάνει η κυβέρνησή σας σχετικά με τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, γενικότερα θα δυσκολέψει πάρα πολύ η εισαγωγή ενός παιδιού από τα λαϊκά στρώματα σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Βεβαίως όλα όσα είπαμε για την ΑΣΠΕΤΕ δεν είναι, πώς να το πω, δεν ενοχοποιούν αποκλειστικά και μόνο την κυβέρνηση ή το όποιο την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ένοχη είναι παραπέρα και μια ολόκληρη αντιεκπαιδευτική πολιτική, η οποία εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πολιτική βεβαίως την οποία πληρώνουν πολύ ακριβά οι φοιτητές με πτυχία κατηγοριοποιημένα, με πτυχία υποβαθμιζόμενα συνεχώς. Γι' αυτό ίσως το λόγο οι φοιτητές της ΑΣΠΕΤΕ, το γνωρίζετε ασφαλώς, είμαι βέβαιος, κινητοποιούνται το τελευταίο διάστημα, κάνουν αγώνες, διεκδικούν, αγωνίζονται και καλά κάνουν και εμείς είμαστε στο πλευρό τους, γιατί διαισθάνονται και τον κίνδυνο που τους απειλεί εν ώψη και της διαμόρφωσης του νέου χάρτη με εργαλείο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, εννοώ με εργαλείο την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Δεν θα φαίνεται ως η κυβέρνηση, ως αυτούργος αυτής της πολιτικής, απλώς θα υιοθετεί η κυβέρνηση τις προτάσεις αυτής της Εθνικής Αρχής για να καταλήξουμε στο τέλος σε αυτό που λέμε εμείς, στα πανεπιστήμια, σε αυτό που βλέπει δηλαδή όλος ο κόσμος, στα πανεπιστήμια ανώνυμες εταιρείες, τα οποία θα εμπορεύονται τη γνώση και την έρευνα και θα λειτουργούν ταυτόχρονα ως ιονή τμήματα των επιχειρηματικών ομίλων, διαστρέφοντας, και αυτό ας μην το περιφρονήσουμε, διαστρέφοντας τον κοινωνικό ρόλο της επιστήμης, κάτι που δεν αφήνει κατά τη γνώμη μας ανεπηρέαστη και την ίδια την εξέλιξη της επιστήμης, αυτές οι επιχειρούμενες αλλαγές στα πανεπιστήμια. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε, με την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην εντάξει την ΑΣΠΕΤΕ και να την αφήσει μόνη της ως τελευταίο απομεινάρι του τεχνολογικού τομέα, έτσι είναι. Το είχαμε πει και τότε, δεν καταλαβαίνουμε, θεωρούμε ότι είναι ακατανόητη αυτή η επιλογή. Αυτό όμως δεν αθώνει τη δική σας κυβέρνηση, η οποία οφείλει να διορθώσει αυτήν την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και να εντάξει τη σχολή εκεί που της ανήκει. Ευχαριστώ.